Γεια σας! Σήμερα έχω ένα πολύ μικρό haul για σας. Πάρα πολύ μικρό. Γι' αυτό θα είναι σύντομο. Ελπίζω να μην απογοητευτείτε, αλλά είναι κάποια πράγματα που πήρα σήμερα και έλεγα ότι άμα θα σας τα δείξω σήμερα δεν θα σας τα δείξω ποτέ. Και επειδή εγώ παίρνω πράγματα σταδιακά και ξεχνάω να κάνω αυτά τα collective hauls, είπα να σας τα δείξω σήμερα, αν και είναι λίγα, αλλά είναι ένα προϊόν από αυτά που με εντυπωσίασα πάρα πολύ, οπότε είπα να κάνω αυτό το haul μόνο γι' αυτό. Ας ξεκινήσω λοιπόν με κάτι το οποίο μπορεί να είναι λίγο διάφορο, αλλά μπορεί να μην το ξέρετε, γι' αυτό έπρεπε να το δείξω. Και να σας πω ότι το περιοδικό L, αν δεν το γνωρίζετε οι περισσότερες, έχει δώρο αυτό το μήνα ένα μανό Essie. Εγώ πήρα την απόχρωση Heart of Rocks και είναι αυτό το μανό, το βερνίκι που φοράω τώρα στα νύχια μου. Γιατί το αναφέρω? Γιατί είναι το πρώτο μου βερνίκι Essie. Δεν δίνω 15 ευρώ για βερνίκια, εκτός κι αν είναι τρελό το χρώμα που ναι θα τα δώσω, αλλά αυτό δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, ωραίο χρώμα, αλλά έχει κάτι το ιδιαίτερο. Και έχω να πω ότι δεν μου άρεσε καθόλου, από την άποψη ότι τα έχω βάψει εχθές το βράδυ και ήδη έχουν αρχίσει να ξεφτίζουν από πάνω τα νύχια μου, έχω βάλει και top coat και δεν το περίμενα για ένα προϊόν το οποίο κάνει 15 ευρώ. Ωστόσο, έχω να πω ότι στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Στη στιγμή που μέχρι να βάψω όλα τα νύχια είχαν στεγνώσει και ήσουν έτοιμοι να φύγεις. Αυτό είναι στα υπέρ του. Αλλά είναι ένα δώρο 15 ευρώ. Οπότε, αν δεν έχετε πάρει το L, μην το χάσετε. Επίσης, να σας δείξω κάτι που πήρα εδώ και καιρό. Είναι. Συγγνώμη. Είναι μια πούδρα από τα Sephora. Είναι αυτή εδώ και είναι στο χρώμα dark. Και γιατί σας τη δείχνω αυτή, την έχω πάρει εδώ και 10 μέρες, κάπου εκεί. Στα Sephora τώρα αλλάζουν συσκευασίες στα πάντα, φέρνουν καινούργιες συσκευασίες και έχουν βάλει προσφορά τις πούδρες 50%. Και βγαίνει κάπου στα 6 ευρώ νομίζω η πούδρα, που είναι πάρα πολύ συμφέρουσα τιμή. Οπότε, εγώ πήγα και πήρα αυτό εδώ, το χρώμα, το οποίο... Φυσικά και δεν είναι το χρώμα της πούδρας μου. Αλλά θέλω να το δοκιμάσω για bronzer. Και είπα να του δώσω μια ευκαιρία, οπότε γιατί όχι. Οπότε, αν ψάχνετε για πούδρα, σε φορά. Πήγα στα Hot Center και πήρα μια μάσκαρα, την οποία έχω ξαναπάρει άλλη μια φορά νομίζω, ή δύο. Ή μια ή δύο, τέλος πάντων. Είναι η Magic Definition από τη Seventeen, η οποία έχει γύρω στα 10 ευρώ. Και αυτή εδώ τη μάσκαρα την αγαπώ, το βουτσάκι της είναι έτσι. Ούψ. Είναι πάρα πολύ λεπτό, αλλά την αγαπώ γιατί με την Extraordinaire, αν όσες έχετε την Extraordinaire θα παρατηρήσετε ότι μερικές φορές την να βγάζει πάρα πολύ προϊόν και κάνει τις βλεφαρίδες να είναι πολύ... να έχουν πάρα πολύ προϊόν πάνω. Τέλος πάντων, αυτή, αν τη βάλεις μετά, τις διαχωρίζει τέλεια και τις κάνει ακόμα πιο μακριές. Γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και την παίρνω πάντα σε συνδυασμό με την Extraordinaire. 10 ευρώ, πολύ οικονομικές οι μάσκαρες στη Seventeen. Γιατί όχι. Επίσης, πήρα από τα Hot Center την πούδρα Fit Me. Έχω ακούσει πάρα πολλές να μιλάνε για αυτή την πούδρα και λένε ότι είναι καλή. Μέσα είναι έτσι. Έχει καθρεφτάκι και το σουγκαράκι της. Εγώ είμαι στο χρώμα 125 Nude Beige, που νομίζω είναι ή το πιο ανοιχτό ή το αμέσως επόμενο. Και είχε μια προσφορά στα Hot Center, όπου μπορούσε να πάρεις δύο προϊόντα Fit Me και είχε έκπτωση 7 ευρώ. Εγώ δεν ήθελα κάτι άλλο. Concealer έχω, make-up θα σας δείξω. Και πήρα μαζί με τη φίλη μου, εγώ πήρα την πούδρα και η φίλη μου πήρε το make-up και είχαμε έκπτωση 7 ευρώ. Αρχική τιμή αυτή έχει 12 κάτι, που πάλι είναι φθηνή, αλλά και με 3,5 ευρώ έκπτωση που την πήρα, μια χαρά. Ωστόσο έχω να πω, από την πρώτη ματιά που της έριξα, βλέπετε, δεν είναι καλυπτική, δηλαδή... Είναι νομίζω μια πούδρα καθαρά για σετάρισμα και για να σου πάρει όλη τη λιπαρότητα. Αν ψάχνετε κάτι πολύ καλυπτικό, δεν είναι πούδρα για σας. Μετά, πήγα στα Funky Fish εδώ στα Γιάννενα που έχει καλλιτικά Love, Beauty Line κλπ. Και πήρα ένα κραγιόν,
που είναι πολύ καθημερινό, αλλά έχω παρατηρήσει, και αν έχετε δει κι εσείς, δεν έχω καθόλου καθημερινά κραγιόν. Φοράω τα φουξιά μου, τα πιο έντονά μου και το πρωί, αλλά παρατηρώ ότι ο κόσμος με κοιτάζει και νιώθω άσχημα, δηλαδή δεν ξέρω γιατί, ίσως δεν θα έπρεπε, αλλά μερικές φορές νομίζω χρειάζεται κάτι πιο ήσυχο, ειδικά εδώ στα Γιάννενα που έχουμε τις πιο πολλές μέρες χαλιά καιρό και δεν μπορώ να σε δει με το φούξι το κραγιόν, πώς να το κάνουμε. Έτσι διάλεξα από τη Λόβη το νούμερο 64, είναι αυτό εδώ. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ροζάκι. Ιδανικό για πρωί. Και μου άρεσε πάρα πολύ και έκανε και 2,5 ευρώ, 2,70. Και είπα γιατί όχι. Επίσης δεν έχω πάρει ακόμα κανένα κραγιόν MAC, γιατί δεν έχω ανανεώσει ακόμα τη συλλογή εδώ στα MAC. Την περιμένουμε πώς και πώς. Τέλος πάντων. Και πήρα και ένα μολύβι από την Glamourous, το νούμερο 37, είναι αυτό εδώ, που δεν το δοκίμασα και στην αρχή νόμιζα ότι είναι ίδιο, έτσι όπως το είδα απ' έξω, θα είναι περίπου ίδιο με το Magenta από τη MAC, το οποίο έχω φτάσει σε αυτό το μέγεθος και λέω καλή ευκαιρία να το αντικαταστήσω. Ωστόσο δεν είναι έτσι, είναι πιο ανοιχτό, αλλά είναι εξίσου εντυπωσιακό, γράφει έτσι και είναι αυτό που φοράω τώρα στα χείλη μου. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, είναι ένα φούξια πάρα πολύ έντονο. Φοράω μόνο αυτό στα χείλη μου και λίγο lip balm για να μην είναι τόσο ξηρό. Και η Glamourous έχει τέλειες αποχρώσεις, μοβ, πορτοκαλί, πάρα πολύ έντονα χρώματα που δύσκολα τα βρίσκει σε άλλη εταιρεία. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό εδώ και νομίζω είναι ένας πάρα πολύ οικονομικός τρόπος να ανανεώσεις το μακιγιάζ σου. Δηλαδή, αν πάρεις ένα μολύβι που κάνει 1,80 το συγκεκριμένο και ίσως σε άλλες πόλεις και πιο φθηνά, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος να ανανεώσεις το μακιγιάζ σου. Είναι πολύ σταθερό, προτιμάω αυτή τη σειρά, έχω ξαναπάρει μολυβάκι και είναι και πάρα πολύ οικονομικό. Και τέλος, πήγα στα Sephora. Και θέλω να σας πω για την προσφορά που έχει στα Sephora από τη Vodafone, γιατί πάρα πολλές με ρωτάτε ακόμα, ενώ το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές. Μπορείς στα Sephora από κινητό Vodafone να στείλεις μήνυμα σε έναν αριθμό που θα τον έχω από κάτω γιατί δεν τον θυμάμαι, και με αυτόν τον αριθμό σου στέλνουν ένα κωδικό που μπορείς να πάρεις 2 προϊόντα Sephora στην τιμή του ενός για τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Πάρα πολύ οικονομικό, γιατί παίρνεις τα προϊόντα μισοτιμής σχεδόν. Έτσι αποφάσισα να πάρω ένα make-up. Δεν έχω τελειώσει καν από τα προηγούμενα make-up μου, αλλά το είδα, το δοκίμασα και το ερωτεύτηκα και έπρεπε να γίνει το καθημερινό μου make-up. Είναι το Perfecting Cover Foundation, τον Sephora, έτσι. Έχει 35 ml προϊόντος μέσα, 5 ml παραπάνω από ό,τι έχουν άλλα make-ups. Και τι άλλο να σας πω, δεν έχει SPF νομίζω, δεν μας πειράζει αυτό γιατί εγώ βγαίνω πολλές φωτογραφίες το χειμώνα. Και να σας δείξω πως είναι στο χέρι. Το δοκίμασα στη Sephora, καταρχάς έχει αντλία που είναι πάρα πολύ βολικό. Έχει πολύ ωραία συσκευασία που μου αρέσει, πολύ μοντέρνα και απλώνεται. Ρε παιδιά, απλώνεται, λες και είναι δεύτερο δέρμα. Η κάλυψή του είναι μέτρια, αλλά είναι πάρα πολύ buildable, δηλαδή φτιάχνεις εσύ την κάλυψη που θέλεις, όσο προϊόν και να βάλεις. Είμαι στο χρώμα 15, Clear Light, και νομίζω είναι λίγο πιο σκούρο από ό,τι θέλω, από ό,τι είμαι βασικά, όχι από ό,τι θέλω, αλλά το διάλεξα επίτηδες για να μου δίνει λίγο χρώμα στο πρόσωπό μου, να μην είμαι τόσο οχρή. Έχει η μη matte τελείωμα, δεν έχει αυτό το matte που ξεραίνεται όλο στο πρόσωπο μετά από ώρα, ούτε αυτό το πολύ γελιστερό που φαίνεσαι λες και έχεις βγει λαδωμένη με baby oil. Όχι, είναι κάτι ενδιάμεσο που εγώ το αγαπώ πάρα πολύ αυτό στα foundations. Είναι ιδανικό για αυτές που δεν θέλουν πάρα πολύ κάλυψη, αλλά θέλουν κάτι που να είναι πάρα πολύ ομοιόμορφο στο πρόσωπό τους. Το αγάπησα με την πρώτη ματιά και αυτό έκανα στα 15 ευρώ, 15 και κάτι, οικονομικά σχετικά τα make-ups των Sephora και το προτίμησα.
εδώ που τα λέμε. Και το δεύτερο που πήρα είναι αυτό που περίμενα να σας πω σε όλο το βίντεο. Είναι ένα lip cream. Είναι αυτό εδώ. Το υπέροχο, καταπληκτικό, ανυπέρβλητο καρπουζί χρώμα. Δεν είναι ούτε κόκκινο ούτε φουξί, είναι κάτι ενδιάμεσο. Οπότε εγώ το λέω καρπουζί. Είναι το νούμερο 03. Και δεν ήξερα καθόλου ότι τα Sephora έχουν lip creams. Νόμιζα ότι απλά είναι lip gloss αυτό πάνω στο stand και το προσπέρναγα. Αλλά όχι, είδα από τη Vanessa, που δεν θυμάμαι τον blog της, αλλά θα το βάλω από κάτω. Είχε αγοράσει lip cream από τα Sephora και πήγα να τους δείξω κι εγώ μια ματιά, να τους ρίξω κι εγώ μια ματιά. Και θέλω να δείτε απόδοση χρώματος. Πραγματικά. Τι να πω για αυτό το προϊόν. Και θα το βάλω και στα χείλη μου, γιατί αγαπώ να βάζω κραγιόν στα χείλη μου, για να το δείτε καλύτερα. Κοιτάξτε χρώμα. Ελπίζω να φαίνεται, γιατί στα Γιάννη έχουμε χάλια καιρό αυτή τη στιγμή. Και θα φαίνομαι σαν μπλε στο ρουφάκι και αυτό θα φαίνεται πορτοκαλί. Αλλά δεν είναι πορτοκαλί, είναι ένα φούξια, καρπουζί, κόκκινο. Απίστευτη απόδοση χρώματος, δεν το περίμενα καθόλου. Δύσκολο να βρεις σε κραγιόν τέτοιο χρώμα που να κάνει μπαμ. Έχω ξαναδοκιμάσει lip creams από τη Manhattan, αλλά έχω να πω ότι αυτό είναι ακόμα πιο σταθερό. Δηλαδή δεν φεύγει με τίποτα. Ό,τι και να κάνετε, αυτό από το χέρι μου δεν θα φύγει ποτέ, ποτέ. Επίσης, έχει τρομερή, όχι ποικιλία, αλλά έχει πάρα πολύ έντονα χρώματα. Έχει ένα φούξια υπέροχο, ένα κόκκινο, πιο έντονο κόκκινο δεν έχετε ξαναδεί στη ζωή σας. Ένα δαμασκινί, ένα λίγο πιο ήσυχο ροζ, απίστευτα χρώματα. Και τι άλλο, η τιμή του είναι στα 10,90. Τι άλλο να σας πω, αυτά μου άρεσε πάρα πολύ, δύσκολα ενθουσιάζομαι με ένα προϊόν τόσο πολύ και συνήθως θα είναι με προϊόντα χιλιών, αφού με ξέρετε. Αυτά είχα να σας πω, αυτό ήταν το haul μου, μικρούλι haul, δεν πειράζει. Θα τα πούμε πάλι με νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά!